με βομβαρδισμούς στη Γάζα και ένα άκριο κυνήγι τρομοκρατών από τη Ράφα και το Χαν Γιουνίς μέχρι τον Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ. Το Ισραήλ κλιμακώνει επικίνδυνα τις επιθέσεις, βροντοφωνάζοντας ένα ηχηρό όχι στη διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου να τερματίσει τις επιθέσεις κυρίως στην Νότια Λωρίδα. العسكرية من الأسلحة العسكرية نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. Αγνώντας επιδεικτικά ωστόσο την απόφαση της Χάγης, οι Εβραίοι ξεκαθαρίζουν πως η εξόντωση της Χαμάς παραμένει ο νούμερο ένα στόχος τους, απορρίπτοντας με ομή γλώσσα τα περί κινδύνου αφανισμού των άμαχων που οι δικαστές επικαλέστηκαν. Η απόφαση είναι εξωφρενική και ιδιαστική. Δεν πραγματοποιήσαμε και δεν θα πραγματοποιήσουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα οδηγήσουν στον αφανισμό του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού. The court is of the view that Israel has not sufficiently addressed and dispelled the concern raised by its military offensive in Rafah. Με εκατοντάδες χιλιάδες Γαζαίους να βρίσκονται στο έλεος της μοίρας τους, αγωνιώδεις εκκλήσεις εκφράζει και ο Αντώνιο Γκουτέρες, που ξεκαθαρίζει στον Νετανιάχου πως η απόφαση του δικαστηρίου είναι δεσμευτική και άρα δεν μπορεί να πράττει κατά το δοκούν. The Secretary General recalls that pursuant to the charter and to the statute of the court, decisions of the International Court of Justice are binding, and he trusts that the parties will duly comply with the order from the court. Στο ίδιο μήκος και η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά και η Χεσμπολάχ του Λιβάνου, που ξεσπαθώνει κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του. The convention is crystal clear on this issue, so Israel has to obey. إسرائيل اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. كل الذين تحدثون عن إسرائيل التي تحترم المجتمع الدولي والقرار الدولية وهي لم تحترم يوما قرارا دوليا. Αγανάκτηση είναι η λέξη που περιγράφει όσα αισθάνονται και οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι, που όντες στο μετέχνιο ζωής και θανάτου, θεωρούν άδικη την απόφαση για σιγή των όπλων μόνο στη Ράφα. النايمين بالشوارع عاد ندور علينا وين العدل وين الدين وين الضمير بس على هالرفع ليش ولا هذا قرار عمره ما كان عدل ولا كان انصاف. Και αυτά ενώ οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός αναμένεται να επαναρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα στη βάση νέων προτάσεων. Έργο δύσκολο στο οποίο συμφώνησαν να εργαστούν οι διοικητές της Mossad και της CIA, αλλά και ο πρωθυπουργός του Κατάρ που είχαν κρίσιμες συναντήσεις στο Παρίσι. Το μένος του Ισραήλ συντηρούν οι κοινικές ομολογίες των τρομοκρατών της Χαμάς για τις θηριωδίες που έπραξαν κατά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου. Ακούστε τον Αμπντάλα, αυτόν τον νεαρό μαχητή της Χαμάς, να περιγράφει ατάραχο στους Ισραηλινούς ανακριτές ότι ο ίδιος μαζί με τον πατέρα και τον ξάδελφό του βίασαν ένα λαξ και ακολούθως εκτέλεσαν μια γυναίκα στο κιμπούτς Νιρόζ. ثم أحمد وحسن هذه احنا طلعنا طبعا طلعت لقيت مستوطن متخبي بالشجرة. Με τεμποδίων συνεχίζεται και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μέσω του σχεδίου Αμάλφια και χάρη στην πλωτή πλατφόρμα των Αμερικανών, την τελευταία εβδομάδα μεταφέρθηκαν στις ακτές της Γάζας από την Κύπρο 820 μετρική τόνη τροφίμων. Παρ' όλα αυτά, λόγω των εχθροπραξιών, μόνο σε 97 φορτηγά επιτράπηκε η είσοδος στον θύλακα. Ανησυχητικά περιορισμένες οι διελεύσεις και από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου. Between the 7th and the 23rd, just over 908 trucks have entered Gaza through all operational points of entry.